Θα πάμε και οροπέδιο, αλλά πάμε ανόγια σε επιφυλακίο μηχανισμό στο Δήμο Ανογίων. Χιόνισε, χιονίζει, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Κύριος Γιάννης Αλούστρος, αντιδήμαρχος. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σε κάθε σύνδεση με ανόγια πάντως, ζηλεύουμε, η αλήθεια είναι. Τώρα πώς τα καταφέρνετε? Είστε ευπρόσδεκτοι να δείτε όποτε. Μα το ξέρουμε, έχουμε έρθει, μας έχετε φιλοξενήσει, έχουμε κάνει και ρεπορτάζ. Για πείτε μας λίγο τώρα, αυτή τη στιγμή χιονίζει ελάχιστα. Όπως βλέπετε, χιονίζει ελάχιστα. Είχαμε μια έντονη χιονόπτυση το πρωί, σήμερα το πρωί και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο μηχανισμός του Δήμου δούλεψε άριστα. Οι εργάτες ευχαριστούν πάρα πολύ και τους υπαλλήλους μας σε όλα και την περιφέρεια και η ενότητα ρυθμίσης που μας προμήθησε αλάτι σε περίπτωση παγετού για αύριο. Ναι. Το φαινόμενο είναι εξέλιξη. Περιμένουμε τώρα τις επόμενες ώρες να δούμε πώς θα εξελίξει η κατάσταση. Μάλιστα. Κλειστά τα σχολεία και σήμερα στο Δήμο και αύριο. Κλειστά τα σχολεία και σήμερα και αύριο στο Δήμο Ανογίων. Ας ελπίσουμε για την Παρασκευή, θα δείξει τώρα αύριο το φαινόμενο ότι θα γίνει για την παρέλαση στον εορτασμό της 25 Μαρτίου. Έχουμε ώρα να αποφασίσουμε γι' αυτό. Μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο φέτος, αναφέρομαι στις χιονοπτώσεις, έχει κρατήσει αρκετά. Αρκετά έως πάρα πολύ θα λέγαμε. Σχεδόν όλος ο Μάρτιος έφυγε με χιόνι στα νόγια. Ο Ιανουάριος, στις μισός Φλεβάρης, με χιόνια μέσα στο χωριό. Αλλά οι δρόμοι ανοιχτοί και προς το βουνό για τους επισκέπτες μας να έρθουν να κάνουν τη βόλτα τους, να γευτούν το καλό κρασί, το καλό κρέας, την καλή παρέα. Είναι διαχειρίσιμη λοιπόν, μας λέτε, η κατάσταση. Προβλήματα σε αντίθεση με το οροπέδιο, θα τα δούμε σε λίγα λεπτά, ηλεκτροδότησης δεν είχατε. Δεν είχαμε, άντε πολλούς στραπές ευρωτές που είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα ηλεκτροδότησης. Οι δρόμοι ήταν συνεχώς ανοιχτοί. Δεν υπάρχει προς το παρόν, η κακοκαιρία δεν μας έχει τηλεπορήσει αρκετά πολύ με προβλήματα. Παρά μόνο με το κρύο και όλα αυτά που συνεπάγεται μια κουτσερία σαν κι αυτή. Μάλιστα. Όσοι επιχειρήσουν, θελήσουν, ζηλέψουν εκεί την εικόνα που μεταφέρουμε τώρα και θέλουν να ανέβουν στα ανόγια, τι πρέπει να προσέξουν, από ποιο σημείο και μετά θα πρέπει ίσως να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες? Από το σημείο, από τα ορεινά του Δήμου Λεβιζίου, στα σύνορα με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμου, στα σύνορα του Δήμου μας. Καλό θα είναι να προμηθευτούν αντιολισθητικές αλυσίδες να έχουν μαζί τους. Ναι. Δεν θα μπορεί να χρειαστεί κατά τη διάρκεια της ανάβασης προς το χωριό, αλλά το φαινόμενο είναι εξέλιξη. Δεν ξέρουμε ποτέ τι γίνεται και μπορεί να χρειαστεί να εφαρμόσουν αντιολισθητικές αλυσίδες ή ο χιονοκουβέρτης ή οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Να είστε καλά, αντιδήμαρχε. Τους χαιρετισμούς μας. Γεια σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλή συνέχεια. Τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά.